τρία προηγούμενα χρόνια, είχα δει πράγματα. Γιατί ήταν αδύνατο κάποιος να ήταν αδιάφορος σε αυτά που συνέβαιναν πριν το πραξικόπημα. Ήταν η χώρα ένα είδος άνοιξη με πολλά αγκάθια, υπήρχε πολλή αναταραχή, αλλά και πολλή ελπίδα. Βασικά υπήρχε πολύ θόρυβο. Υπήρχε κίνηση, πράγματα κτλ. Όλο κάτι γινόταν. Και μία μέρα αυτό σταμάτησε. Όταν κοιτάω πίσω, μιλώντας έτσι προσωπικά, βλέπω αυτό. Ή μάλλον ακούω αυτό. Σαν μια σιωπή. Αλλιώς ότι για μήνες, για χρόνια. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν αυτή η σιωπή και ο φόβος. Που εγώ ήξερα, παρόλο που ήμουν 9 χρονών, μιλάμε έτσι προσωπικά, έτσι δεν είναι. Ναι. Ήξερα τι είναι μια δικτατορία. Τη δικτατορία που υπήρχε στη Νικαράγουα, στη Βολιβία, τα άκουγα. Ο στρατός εκεί είναι πίσω από την κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και όχι μόνο ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό και η πάτση. Είναι αυτοί οι τέσσερις θεσμούς που είναι εκεί, στο σκοτάδι, παραμονεύοντας. Γιατί αν αλλάξει το σύνταγμα του Πινοσέτ, πρέπει να τους πάρει στις συντάξεις τον μισθό του. Γι' αυτό είχε κάνει ο Πινοσέτ. Γι' αυτό έχει όλο το στρατό μαζί του. Και αν σκεφτείς ότι μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κριτήκαν στην Νότια Χιλή δεκάδες Ναζί, εξυπηρετούσαν τους στρατούς της Λατινικής Αμερικής με συμβουλές, με αυτά τα λοιπά, μπήκαν, είναι σαν νερά τους. Το της Χιλής είναι βαθιά φασιστικός, είναι βαθιά φασιστικό, δεν μπορεί να φανταστεί σε ποιο βαθμό. Να ανατριχιάς. Επικρατεί ο ρατσισμός και ρατσισμός αλλά και κοινωνικός. Γιατί ο στρατός της Χιλής είναι μια κάστα. Αυτοί παραμονεύουν. Η κυβέρνηση που θέλει να κάνει να ανατραπεί το σύνταγμα του Πινοσέτ και να γίνει μια ανατροπή κοινωνική, πολιτική σε Χιλή, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό. Και στη Λατινική Αμερική η αιματοχυσία παραμονεύει στη γωνία. Δίπλα εκεί που τρώνε ο δρόμος. Στη γωνίτσα εκεί. Είναι η Ευρώπη. Είναι οι τρίτοκοσμικές χώρες. Είναι η Λατινική Αμερική. Η εγκληματικότητα στα ύψη. Και ναρκωτικά. Λίγα γιατί τα μικρά δεν πειράζουν. Και κοινωνικός αποκλεισμός. Κραυδαλέως. Είναι γεμάτο πορτοσάλτες και πρετεντέριες. Σηκώνεις μια πέτρα και βγαίνει. Τι, μόνο αυτό βλέπεις. Estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echó.
al monte.